Και ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ένας πιστός μιμητής του Χριστού, ένας πραγματικός χριστιανός. Πώς περάσαμε εμείς οι χριστιανοί από το να θυσιάζουμε τη ζωή μας για τον φίλο μας στο να κάνουμε κακό στον αγαπημένο μας. Ο στόχος της ζωής του Αγίου Βαλεντίνου, όμως η ζωή του και ο θάνατός του, είναι σε απόλυτη αρμονία με την πίστη του στον Ιησού Χριστό και στη διδασκαλία. Η φετινή εορτή των ερωτευμένων εορτάζεται κάτω από τη σκιά των γενοκτονιών και της οικογενειακής βίας που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι τόσο ενάντια του έρωτα και της σημερινής εορτής. Αντί να προσφέρουν στην αγαπημένη τους λουλούδια και κοσμήματα, τις πρόσφεραν βασανιστήρια και θάνατο. Ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος του Χριστού, οδηγεί στη ζωή, οδηγεί στην Ανάσταση, οδηγεί στη νίκη, όπως ακούσαμε στο δεύτερο ανάγνωσμα. Ο Χριστός, μένοντας πιστός στον Πατέρα, θυσίασε τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους. Και ο Πατέρας χάρισε ζωή όχι μόνο στον Χριστό, αλλά σε κάθε άνθρωπο. Όπως είναι παράξενο που τα λείψανα ενός μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών αιώνων βρίσκονται στη Μυτιλήνη τον 21ο αιώνα, έτσι παράξενα συνδυάζεται και το μαρτύριο με τον έρωτα. Όποιος αγαπά, θυσιάζει τον εαυτό του για αυτόν που αγαπά. Η αγάπη είναι μαρτύριο. Φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο έσχει το σώμα μου.
το υπερημών παραδιδόμενο. Κατά τον ίδιο τρόπο μετά από τον ύπνο έλαβε το ποτήριο και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε, το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριο του αίματός μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενο της άφεσης αμαρτιών, τούτο πίετε εις την εμήν ανάμνηση». Και με Φαρισία να πούμε Πάτε ημών, ο Αιγύης ο Ιωαννής, αγιαξίω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, αγεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρχον ημών των ευηρουσιών, ως ημίνες σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ιδού ο αγνός του Θεού, ιδού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, μακάρι οι καλεσμένοι στον δείχνο του αγνού. Κύριε, δεν είναι άξιος των εσωτερικών, αλλά πες μου